Καλημέρα Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, έχουμε και τα τεχνικά θέματα. Εντάξει. Λοιπόν, πλησιάζουν οι εκλογές 25 Ιουνίου, βγαίνουν διάφορα προβλήματα καθημερινά. Να ξεκινήσουμε από το ΕΚΑΒ, γιατί έχουμε κάποιες ελλείψεις που παρουσιάζονται τις τελευταίες μέρες, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, στα νησιά. Το ΕΚΑΒ δεν είναι σημερινή η κατάσταση, αυτό το χάλι που βλέπουμε. Είναι τουλάχιστον με τις κυβερνήσεις των 15 τελευταίων ετών. Ναι. Αποδεικνύεται ότι κανείς δεν παίρνει σοβαρά το θέμα της υγείας των πολιτών. Και αυτό γιατί συμβαίνει, διότι αυτοί που αναλαμβάνουν να οργανώσουν το ΕΚΑΒ, οπωσδήποτε να το στήσουν, τέλος πάντων, να το βάλουν σε λειτουργία, είναι άτομα άσχετα με τη δουλειά, δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα των πολλών νησιών, των εκατομμυρίων επισκεπτών, τουριστών. Και άρα δεν ξέρω πώς να το κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια, οι κυβερνήσεις να στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα και να ζητάνε δωρεές για την αγορά ασθενοφόρων. Πραγματικά ο ιδιωτικός τομέας ανταποκρίθηκε, έκανε δωρεές ασθενοφόρα. Πλην όμως δεν φρόντισαν, ακούστε τώρα, έχουμε δωρεάν αυτοκίνητα παρκαρισμένα και δεν φρόντισαν οι κυβερνήσεις να προσλάβουν κόσμο, να το οδηγήσουν. Οδηγός και διασώστης, ναι. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση που βλέπουμε είναι χρόνια. Ο κόσμος έχει, για μένα, οι πολίτες έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης. Γιατί πάνε και ψηφίζουν ανθρώπους οι οποίοι παίζουν τις ζωές μας. Και αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα. Χρόνια ψηφίζουν από συνήθεια. Έτσι. Δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς, μα κανείς δεν υπολογίζει τις ζωές μας. Και βλέπετε τώρα, ο Τσίπρας σήμερα κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, ότι είναι χάλια το ΕΚΑΒ, την ώρα που και επί Τσίπρα το ΕΚΑΒ έχει τέτοια χάλια. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Θα σας πω κάτι από την επαγγελματική μου εμπειρία. Είχα δεχθεί αίτημα πριν από 10 χρόνια από την Global Rescue, είναι μια εταιρεία διάσωσης μέτρα την Ολλανδία, ναι, όπου μου ζητήσανε να έχω το επιχειρησιακό κομμάτι στην Ελλάδα όταν συμβεί κάτι σε κάποιον πελάτη τους σε νησί, τουρίστας μου, ναι, να έχουμε έτοιμο ταχύπλο γιατρούς νοσηλευτές, να τον πάρουμε και να τον πάμε στο πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο. Και αυτό και έγινε, ένα σημαντικό σχεδιασμό. Ναι. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημασία δίνουν οι άνθρωποι του εξωτερικού στους πελάτες όταν είναι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν γνωρίζουν και στο εξωτερικό ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν, ναι, αν μείνουν. Καταλάβατε. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο να μοιράζουν καρέκλες, η μουσική καρέκλα, μπες υπουργός, φύγεις, έλασε. Ναι. Έτσι. Αλλά κάποιος να κάνει τη δουλειά. Αυτό που λέω πάντα. Και δεν υπάρχουν τέτοια άτομα. Γι' αυτό βλέπετε, ανακαλούν από την αποστρατεία αστυνομικούς, ανακαλούν την αποστρατεία στρατιωτικούς και βλέπουμε τον αρχηγό της αστυνομίας που αποστρατεύτηκε να επιστρέφει πίσω ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή ως σύμβουλος του Υπουργού. Δεν μοιράζουν καρέκλες. Αυτά είναι ρουσφέτια, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Έτσι. Και τα δικά μας τα παιδιά που είναι μορφωμένα και θα μπορούσαν να αναλάβουν τα νέα παιδιά, ναι, ναι, και να κάνουν πραγματικά σχεδιασμό του ΕΚΑΒ, πώς πρέπει να λειτουργεί, πάνε στο εξωτερικό. Ναι. Τα πιο λαμπρά μυαλά είναι στο εξωτερικό και διαπρέπουν έξω οι Έλληνες. Έτσι. Ποιος τους οδήγησε εκεί? ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και η ανακύκλωση προσώπων. Μπράβο. Σε θέσεις ευθύνης. Αυτό, ναι, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, και φτάσαμε χθες στο σημείο, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πνευματικός, ναι, που δυστυχώς για μένα είναι και γιατρός, να βγει και να ανακοινώσει ότι για να κάνουμε οικονομία, λέει, ναι, στην υγεία, θα πρέπει στους καρκινοπαθείς στο τελευταίο στάδιο να μην τους κάνουμε θεραπεία. Και τι θα τους κάνουμε, τους σκοτώνουμε? Να τους αφήνουμε πεθάνω, να τραβάμε μια γραμμή. Είπε αυτός ο άνθρωπος. Και από χτες έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Και όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να τον κρατάει, ναι, μέσα στο ψηφοδέλτιό του. Να τον κατεβάσει ως υποψήφιο. Αυτό συμβαίνει πραγματικά στο πεδίο μάχης. Όταν έχουμε μία έκρηξη σε πόλεμο, ναι, και ξαφνικά ο γιατρός εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάρει απόφαση σε ένα δευτερόλεπτο ποιον θα σώσει και ποιον θα αφήσει τη μάχη, με μία κοιμωλία περνάει πάνω στο κράνος και βάζει ένα σταυρό. Ναι. Αυτός που είναι σταυρό είναι παραδείσου τον, αφήσει τον. Όλους σας πρέπει να τους πάρουν. Εδώ όμως δεν έχουμε μάχη. Εδώ έχουμε ένα κράτος οργανωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε το ότι. Οποίο είμαστε, το πληρώνουμε αδρά, ναι. Το πληρώνουμε αδρά, αυτό ακριβώς. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία εδώ και 4 χρόνια το είχε κάνει, για να αποσυμφορεί στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δέχονται με το ελλιπές προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές, συνεχίζει να δέχεται όλη την πίεση.
Έτσι, και τώρα τι λέει η Νέα Δημοκρατία, αφήστε μας την επόμενη τετραετία να το ξανακάνουμε. Ναι. Να το διορθώσουμε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε να πειραματιζόμαστε με τις ζωές μας, με τα παιδιά μας που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή, ούτε παιδεία, ούτε εργασία υπάρχει, ούτε υγεία. Τα τρία αγαθά που πρέπει το κράτος είναι υποχρεωμένο, το κράτος να τα παρέχει στους πολίτες. Και όχι να παρακαλάει ο πολίτης στο κράτος. Έχουμε μπερδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Οικετεύουμε για να έχουμε νοσοκομεία, οικετεύουμε για να έχουμε σχολεία, για να έχουμε εργασία. Παρακαλάμε τον πολιτικό να μας δώσει μια σύμβαση. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να σας πω, δεν υπάρχει στην Ελλάδα εργαζόμενος να αναλάβει σε εταιρεία security. Οι εταιρείες security δεν έχουν προσωπικό, διότι γίνανε αθρώες συμβάσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει προσλάβει πάρα πολύ κόσμο το Υπουργείο Πολιτισμού. Σικιουριτάδε, πακετισμού, ναι. Για φύλακε αρχαιολογικού χώρου. Όπου θέλετε. Ναι. Εντάξει, αυτά λοιπόν όλα τι δεν είναι προεκλογικά. Δεν είναι ρουσφέτια. Τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά μετά από 6 μήνες, μετά από 9 μήνες. Θα πουληθούν. Μόλι έχει σύμβαση. Αυτό ακριβώς. Και πάλι το ανακυκλώνουμε το θέμα. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λέω. Θα πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να ψηφίζουν με λογική, να αναθέσουν τη διακυβέρνηση τη χώρα σε άτομα που γνωρίζουν την αγορά, σε άτομα που μπορούν να λειτουργήσουν το κράτος και όχι σε άτομα που χρεώνουν το κράτος. Επειδή είσαι στον τομέα της ασφάλειας, χθες είχαμε ακόμη μια εκτέλεση μαφιόζου που λένε στην περιοχή της Αθήνας, στο Χολαργό συγκεκριμένα. Στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό, λάθος, ναι. Δύο μάλιστα ήταν αυτοί που δέχτηκαν επίθεση, έτσι, ο ένας κατέληξε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε για ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού. Ασφάλεια, αστυνόμος στη γειτονιά, κλπ. Ναι, ναι, ναι. Που δεν τον έχουμε δει τον αστυνόμο της γειτονιάς, ούτε πρόκειται να το δούμε όπως φαίνεται. Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου για αυτές τις εκτελέσεις Greek Mafia που λένε ότι γίνονται το τελευταίο διάστημα και έχει εμείς ο τόπος νεκρούς τουλάχιστον στην Αθήνα, Σικάγο. Είναι πάνω από 30. Ναι. Σοβαρά ονόματα. Ναι. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία πέτυχε στην ασφάλεια, ήταν το μότο της για να βγει και να πάρει τη διακυβέρνηση χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς εδώ θα σας παρέχουμε ασφάλεια. Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού είναι το αγαπημένο μότο του Τάκη Θεοδωρικάκου, του τελευταίου υπουργού. Δυστυχώς όμως αν ήσουν στην δίκη της Greek Mafia που έτυχε να πάω στην Αθήνα, αθωωθήκαν όλοι. Ναι. Όλοι. Από παρατυπίες και από λάθη στις παρακολουθίες τα λοιπά. Μες. Εντάξει. Εχθές τι είπε λοιπόν ένας αστυνομικός συνδικαλιστής, είπε ότι και οι αστυνομικοί είναι μπερδεμένοι σε αυτές τις δολοφονίες. Έτσι. Δεν τα λέω, τα λέει ο συνδικαλιστής, άρα γνωρίζει από μέσα για να είναι. Και πραγματικά συμβαίνει. Η αστυνομία προσπαθεί να κάνει καθάριση του σώματος από κάποια στοιχεία τα οποία μολύνουν πραγματικά το σώμα. Όμως δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε μέσα στη Βουλή ότι η νύχτα έχει σχωρίσει το μαξί μου. Μες. Έπαιξε μια-δύο εβδομάδες, τελείωσε τώρα πάει γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι δολοφονίες που συμβαίνουν στους ανθρώπους νύχτας. Έτσι. Είναι προχθές στη Φρεατίδα είχαμε επίθεση 4 Αιγυπτίων σε κορίτσι 17 ετών πριν το βιάσουν. Καρατέκα, ένα παιδί τέλος πάντων, ήταν και 22 χρονών. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να είναι αστυνομία παντού, συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορεί και να καλύψει περιπολικό για να έρθει μετά από μια ώρα. Έτσι, σε έγκλημα. Δεν μιλάμε τώρα χτύπησε ένας αναγερμός, ας μην πάει και ποτέ. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε έγκλημα θα πρέπει η αστυνομία να είναι εκεί. Έτσι, λοιπόν, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καλά και δεν είναι όχι σήμερα καλά, δεν είναι χρόνια καλά. Έτσι, και αυτό επαναλαμβάνω γιατί κάνουν πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες της αστυνομίας. Έτσι, η αστυνομία έχει την ικανότητα και να δουλέψει και να ανταπεξέλθει σε κάθε ανάγκη σύγχρονη στην ασφάλεια. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν αφήνουν την αστυνομία να δουλέψει. Έχω γράψει ένα άρθρο εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια, αναζητείται ηγέτης. Δεν υπάρχει ηγεσία στην αστυνομία. Αυτός που είναι διορισμένος, ο τελευταίος αρχηγός, ο κύριος Κούμας που έφυγε με καταγγελίες για τους πολιτικούς. Φοβερό, φοβερό. Ναι. Και είδατε δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Του κάλεσε κάποιος εισαγγελέας. Τίποτα. Εντάξει. Η χώρα μας πλέον έχει ξεφύγει εντελώς. Στη Θήβα προχθές βρέθηκε σκοτωμένος 38 χρονών νεαρός. Ναι. Που όλο συμπτωματικά ο πατέρας του, ναι, πρώην αστυνομικός της αντιτρομοκρατικής, ναι, είναι μάρτυρας κατά της οικογένειας Μητσοτάκη, ναι, ότι εμπλέκεται με την Greek Mafia. Με τον υπόκοσμο. Και ο γιος του βρέθηκε νεκρός. Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να βγάλει άκρη, διότι μεταφέραν το πτώμα πριν πάει ο ιατροδικαστής. Το θεωρήσαν ότι ήταν τροχαίο προφανώς, αλλά είναι υπερβολημένος στον κρόταφο.
Τώρα περιμένουμε τα εργαστήρια να δούμε αν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα. Μα βέβαια και είναι σοβαρό. Βέβαια και είναι σοβαρό. Και γιατί δεχόταν απειλές και ο πατέρας για το γιο και ο γιος ο ίδιος δεχόταν απειλές και δύο του μηνός ο δικηγόρος κύριος Κανιάρης είχε πάει στην Γαδά να καταθέσει μήνυση με εξουσιοδότηση. Έλειπε ο αξιωματικός τα λοιπά, το κατέθεσε χθες ο άνθρωπος σε ένα κανάλι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Αυτό δεν είναι καλό που γίνεται όλο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο σιγά σιγά. Εξαπλώνεται στην κοινωνία. Δεν μπορεί όλοι να φοβόμαστε να βγούμε γιατί υπάρχει μαφία ή γιατί έχει την κάλυψη πολιτικού ή οτιδήποτε. Έτσι. Πρέπει να τελειώσουν αυτά. Η πολιτική δεν έχει καμία δουλειά ούτε με την εκκλησία ούτε με τη μαφία. Ο πολιτικός πρέπει να κυβερνεί, να κυβερνά τη χώρα από τη θέση ευθύνης που έχει. Αυτή η καταγγελία που κάνει τώρα είναι σοβαρή. Δεν ξέρω κατά πόσο να έχετε έγκυρες πληροφορίες γι' αυτό ότι το τροχείο ήταν δολοφονία. Δεν λέω δολοφονία, λέω βρέθηκε νεκρός. Ναι. Η αστυνομία από προχθές διερευνά τον τρόπο που αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε πυροβολημένος, εν κίνηση, γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε, το οδηγούσε. Ναι. Και βρέθηκε αυτός τώρα ξαφνικά να εκτρέπεται το αυτοκίνητο και πυροβολημένος. Μέχρι σήμερα εγώ δεν έχω ακούσει όσο χρονών είμαι κάποιον να οδηγάει το αυτοκίνητο και να πυροβολιέται. Μάλιστα. Συνήθως σταματάς, μπαίνεις σε μια περίπτωση. Κάποιος άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τον σκότωσε προφανώς. Το διερευνά η αστυνομία. Ναι. Έτσι και αυτή τη στιγμή είπα ότι επειδή ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη, επειδή μετακίνησαν το πτώμα, παγκόσμια δεν μετακινείται το πτώμα, αν δεν πάει ιατροδικαστής. Ναι. Έτσι, γιατί πρέπει να δει πολλά πράγματα, το φωτογραφίζουν το σημείο κτλ. Λοιπόν, εδώ συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Άρα τώρα η ελπίδα μας είναι στα εργαστήρια να δούμε αν έχει περίτιδα στα χέρια ο άνθρωπος, αν έχει περίτιδα στο μπουφάν του οτιδήποτε, γιατί η περίτιδα έχει επιθετική ιδιότητα. Και αφού λοιπόν τα εργαστήρια βγάλουν το αποτέλεσμά τους στην έκθεσή τους, μετά θα δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Πάντως όλα αυτά συμπτώσεις, ξέρετε, λέμε στην καθομιλουμένη ότι όταν μία σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση. Και εδώ έχουμε πολλές συμπτώσεις. Πώς γίνεται τώρα ο γιος αυτού που είναι μάρτυρας, ναι, κατά της οικογένειας, της πρωθυπουργικής οικογένειας, ξαφνικά ο γιος τον σκοτώνεται. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ίσως να είναι και ατύχημα, τι να πω. Δεν ξέρω, θα αποδειχθεί. Πιστεύω κάτι θα βγει. Τα εργαστήρια κάνουν τη δουλειά τους. Να ξέρετε, εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Έχει πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό. Το θέμα είναι αν οι πολιτικοί θα τους αφήσουν να δουλέψουν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχουμε και εξοπλισμένα εργαστήρια και επιστήμονες στην αστυνομία, όπως και στην πυροσβεστική. Έτσι. Οι αξιωματικοί τους όλοι είναι σε επιστημονικό επίπεδο. Λοιπόν, είναι χημικοί, είναι εγκληματολόγοι, είναι πολλά. Λοιπόν, το θέμα είναι στους πολιτικούς. Αν οι πολιτικοί θα τους αφήσουν να δουλέψουν. Ναι. Πρόσφατα είχαμε την υπόθεση με τον γιο του Υπουργού, όπου συνελήφθη στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία με ναρκωτικά και βγήκε αστυνομικός και κατήγγειλε ότι του είπαν να τους αφήσουν ελεύθερους. Κατασχέσαν τα ναρκωτικά και τους αφήσαν ελεύθερους χωρίς γενικογραφία. Και αυτό ήδη δημοσιοποιήθηκε. Δεν το λέω εγώ. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε ότι μια παρέμβαση πολιτικού ξαφνικά σταματάνε τα πάντα. Λοιπόν, αν ήταν δικό μου παιδί, δικό σας όμως, με ένα τσιγαρλίκι. Ναι, θα είχε δυσφημιστεί, θα είχε διασυρθεί. Και... καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος του κράτους που έχουμε. Μπήκα στην πολιτική για να αλλάξω ό,τι μπορώ. Έχω και τη διάθεση και τις γνώσεις. Αρκεί να με αφήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρκεί όμως να με επιλέξει, να πάω στη Βουλή για να μπορέσω και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι. Η Ελλάδα δεν πάει άλλο, κύριε Δημόπουλε. Δεν πάει πιο κάτω. Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η χειρότερη. Βλέπετε τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, γιατί φαγώνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα που θα πάρει την πρωτοκαθεδρία του σοσιαλισμού. Τη αντιπολίτευση. Ναι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία για αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία για, όχι για αυτοδυναμία. Γιατί χθε είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρός μας, ότι αυτοδυναμία έχει σίγουρα. Ναι. Πλέον θέλει ηγεμονία. Δεν θέλει, η αλαζονία του τον οδήγησε στην ηγεμονία. Δεν θέλει 162-163. Θέλει 180. Γιατί θέλει 180 για να υπογράψει τις πρέσπες που δεν τόλμησε να τα φέρει 4 χρόνια. Ναι. Δεν τόλμησε να φέρει τις πρέσπες, να τις υπογράψει. Να πάμε στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και να συνεχίσει το πάρτι που γίνεται και με τους παρόχους ενέργειας κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα που είπατε παρόχους ενέργειας, η Κομισιόν θέλει 30 Ιουνίου να διακοπούν οι επιδοτήσεις. Ήδη έχει στείλει ναι, ότι πλέον τελειώσαν οι επιδοτήσεις. Αν διακοπούν επιδοτήσεις σύμφωνα με τις τιμές που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, τελειώσαμε. Ναι, δηλαδή θα υπερτριπλασιαστούν τα τιμολόγια. Ποιος όμως έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το λειτουργεί? Νέα Δημοκρατία. Είδατε κανέναν να είναι με τον πολίτη? Με τον πολίτη δεν είναι κανένας. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν
οι συμπολίτες μου. Είμαστε δηλαδή, μόνοι. Πώς θα βγάλει το χειμώνα μια μικρομεσαία οικογένεια, δεν τους ενδιαφέρει. Το 90% των Ελλήνων, δηλαδή. Δεν τους ενδιαφέρει. Οι αυτοκτονίες είναι μια πίσω στην άλλη. Πάλι είχαμε δύο αυτοκτονίες την εβδομάδα. Δεν τους ενδιαφέρει. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα παγκόσμια με 5,6% στην κατάθλιψη. Σύμφωνα με... Τα είχατε πει και την προηγούμενη φορά. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Θέλω αυτό το θέμα της διακοπής, της επιδότησης της ρήτρας αναπροσαρμογής, αυτό το πράγμα, το πλαφόν της ρήτρας αναπροσαρμογής, άμα καταργηθεί, θα γίνει επανάσταση εδώ. Δηλαδή, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα λειτουργήσει. Αυτό θα γίνει ακριβώς που λες. Όπως και με τα επιτόκια δανεισμού. Αν πληρώνει τώρα μια μικρομεσαία οικογένεια 600 ή 700 ευρώ ρεύμα. Γιατί με τα επιτόκια δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν ανεβαίνουν κάθε λίγο και λίγα τα δανεισμού. Έχω εδώ μπροστά μου εδώ και θα το παρουσιάσω. Βέβαια θα το ρωτήσω και σε άλλους υποψήφιους βουλευτές. Γιατί ακόμη υποψήφιοι παραμένουν. Είναι χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή. Mm-hmm. Δεν νομίζω να θεωρεί κανένας ότι είναι αντικυβερνητική εφημερίδα. Λοιπόν, τα καταναλωτικά δάνεια των οικοκυριών στην Ελλάδα έχουμε 11,46 επιτόκιο, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος στην Ευρωζώνη είναι 7,51. Ορίστε. Ορίστε. Είναι 4 μονάδες κάτω. Συμφωνώ. Είναι μονάδες. Η μοναδική χώρα η Ελλάδα που θέλουμε να μεταφέρουμε χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό, ναι, και μας χρεώνουν οι τράπεζες. Εδώ, καταθέσεις. Το επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στην Ευρωζώνη 2,27%. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι το επιτόκιο κατάθεσης. 1,22% το μέσο. Ορίστε. Δηλαδή είναι το μισό του μέσου όρου του ευρωπαϊκού. Χθες βγήκε πάλι δημοσίευμα ότι οι τράπεζες δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται. Έτσι. Λοιπόν, τις έχουμε βοηθήσει τόσο πολύ τις τράπεζες για να επιβιώσουν. Με ιδιωτικά κεφάλαια. Ναι, με τα λεφτά μας. Ναι. Λοιπόν, και οι τράπεζες δεν κάνουν το σκοπό για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Όχι. Να προσφέρουν χρήμα. Αυτό, ναι, είναι το... Και εδώ λοιπόν είναι η ουσία. Πού είναι η κυβέρνηση? Πού είναι η κυβέρνηση? Γνωρίζετε ότι οι τράπεζες παρέχουν στην... Το λογισμικό παρακολούθηση των δανείων κτλ. Έχουν... Επιχειρήσεις. Επιτόκιο δανεισμού. Συνεχίζω έτσι. Στην Ελλάδα 5,69, στην Ευρωζώνη 4,38. Δεν είναι μεγάλη απόκληση, αλλά ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι απόκληση. Είναι 1,5% κάτω. Σαφώς. Μα δεν γίνεται, κοιτάξτε, δεν γίνεται να πάρεις δάνειο από τράπεζα σήμερα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, επιτόκιο δανεισμού έως 250.000 ευρώ και ως 3 μήνες σταθερό επιτόκιο. Στην Ελλάδα 7,02, ο μέσος όρος Ευρωζώνης 4,86. Ωραία, πήγε να πάρεις το δάνειο αυτό που λες. Δεν το παίρνεις βασικά. Μπράβο. Για να πας να πάρεις δάνειο από την τράπεζα και να σου το δώσει, πρέπει να έχεις τέτοια οικονομική κατάσταση που δεν χρειάζεσαι δάνειο. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να είσαι εκατομμυριούχο δηλαδή. Ναι. Να πάρει 250.000 δάνεια. 250.000 σήμερα για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν είναι τίποτα. Αντίθετα, έρχεται η κυβέρνηση και κάνει κούρεμα στα δάνεια των καναλιών, ναι, των καναλαρχών. Εντάξει, των φαντς, τα πάντα. Έτσι, εμείς να πληρώνουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι εμείς είμαστε τα μόνιμα υποζύγια που πληρώνουμε την όποια κυβέρνηση και δεν υπάρχει αλλαγή. Αυτή, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που κάνουν είναι να εναλλάσσουν τις καρέκλες. Έτσι. Γιατί το θέμα των δανείων, των φαντς, το είχε ξεκινήσει το 2003 το ΠΑΣΟΚ. Το πήρε, το μετεξέλιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ. Θυμάσαι που χτυπούσαν τον Λαφαζάνη, ναι, 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 που τον κάνανε σωρό δικαστήρια. Ναι. Έτσι, το κίνημα δεν πληρώνω κτλ. ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ καθαρά και το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Με το λαό είναι κανένας? Όχι. Με εμάς, με τον επιχειρηματία είναι κανένας? Όχι. Έτσι, τα πράγματα λοιπόν δεν είναι καλά. Είναι μια ευκαιρία τώρα 25 του μηνός να μην δώσουμε αυτή την αυτοδυναμία που θέλει η Νέα Δημοκρατία, παρά τις φοβέρες ότι θα πάει χρόνια σε περιδίνηση η χώρα κτλ. Η χώρα πάει μια χαρά. Η χώρα για να λειτουργήσει και η δημοκρατία πρέπει να έχει ισχυρή αντιπολίτευση. Μάλιστα. Έτσι, όχι αλαζονία και ηγεμονία ενός πρωθυπουργού που θα κόβει και θα ράβει όπως θα θέλει. Άγγελα Γραφιώτη, και μια τελευταία ερώτηση, γιατί προηγουμένως στην εκπομπή του Χρούστο Λουκάς μίλησε για τον πρώην υποψηφιό σας, τον κύριο Μαρκάκη, ότι μετακομίζει μάλλον στη Νέα Δημοκρατία, άνοιξε πόρτα στη Νέα Δημοκρατία κλπ. Αυτός δεν είχε δηλώσει ότι θα πάει διακοπές και ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική? Ναι. Αυτό δεν είχε δηλώσει? Ναι. Αυτό είχα διαβάσει εγώ. Ναι. Τώρα που σας ακούω ότι αυτό που λέτε. Ναι. Τι να πω. Και εγώ το άκουσα το πρωί από, ναι, την εκπομπή του Χρούστο εδώ του Λουκάκη. Άρα έχει ως άνθρωπος να συνέχεια, έτσι δεν είναι? Όταν λέει δεν θα ξανασχοληθεί. Θα πάει σπίτι του, ναι, και μετά θα. Και σήκωνε και κάτι υποβρύχια και κάτι κουραζιερόπλια στο Facebook. Όχι, ήταν στο τιμόνι ενός ιστοπλικού. Όχι, σήκωσε και ένα άλλο που, ναι, μένε ότι πάει διακοπές. Ναι. Ναι, τώρα ίσως αναζωογονήθηκε.
κοντεύει στα 80, ίσως αναζωογονήθηκε και. Δεν σημαίνει αυτό απώλεια όμως για την Ελληνική Λύση. Απώλεια, καθόλου. Η Ελληνική Λύση πάει δυνατά, να το ξέρετε αυτό. Η Ελληνική Λύση, ο Παύλος ο Μαρκάκης που μου λέτε, τελευταίες εκλογές έφερε μόλις 920 ψήφους, να θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, εκ των οποίων τους 800 ήταν δίπλα στα Αυριά. Άρα. Α, το έχετε ψάξει δηλαδή αυτό. Ναι, το άρα. Μάλιστα. Όχι, αν τον θεωρούν ότι είναι πολιτικό asset, να τον πάρουν. Αλλήμωνο. Αλλά κάποιος που μέχρι χθες τον έβλεπε να στηρίζει την Ελληνική Λύση και σήμερα το βλέπει στην Δημοκρατία. Έτσι, τι θα πει. Και την ώρα που οι δηλώσει ότι δεν θα ξανασχοληθεί την πολιτική. Έτσι, θα πάνε να στηρίξει την Δημοκρατία. Μάλιστα. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία, μαζί, τροφανά. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε, για την παρουσίαση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και 86. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, όσο μπορείτε στηρίξτε να βγάλουμε έδρα στη Μαγνησία. Είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και για την περιοχή μας, αλλά και για τη χώρα μας, για τα παιδιά μας. Υπάρχει πιθανότητα να βγάλετε έδρα σαν Ελληνική Λύση στη Μαγνησία? Κοίταξε, από ό,τι, όπου και να ρωτώ, κανείς δεν ξέρει. Όμως όλοι λένε, κάνεις το καλύτερο δυνατό και από εκεί και μετά η επαφή είναι στα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί έρχονται και οι υπόλοιποι από άλλες περιοχές. Και αλήθεια, εντάξει, έχετε όμως αντίβαρο στον ίδιο πολιτικό χώρο και τη Νίκη. Τι να κάνουμε. Ο πρόεδρος μας λέει, ας μπουν όσο κόμματα θέλουν. Να. Εμείς αφήστε όλα τα λούγια να ανθίσουν, όπως έλεγε και ο Μάο, έτσι. Δεν το ξέρω. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι σαφώς και όταν θα υπάρχουν πολλά κόμματα, υπάρχει αυτό που λέμε αντιπολίτευση και δημοκρατία. Ναι. Και λειτουργεί η δημοκρατία. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε κόμματα τα οποία είναι κοντά σε εσάς. Όχι τόσο. Δεν ναι. Είστε ίδιοι, εντάξει. Τι άλλο βλέπουμε όμως. Είναι θρησκευόμενο κόμμα. Τι άλλο βλέπουμε όμως. Ναι. Βλέπουμε επίσης ότι ο κόσμος της Ελληνικής Λύσης είναι συμπαγής. Δεν έχει φύγει. Αυξάνεται το ποσοστό μας, δεν μειώνεται. Έτσι. Άρα το να είναι θρήσκη, εγώ θέλω. Λες δηλαδή όλα αυτά τα κόμματα τα οποία ήταν. Που είχαν κατέβει και δεν θα κατέβουν τώρα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Πάρα πολλά κόμματα. Όπως λέγαμε το σύνορο για ανίκανους πολιτικούς και άχρηστους που δεν μπορούν να κυβερνήσουν και μας οδηγούν στο θάνατο και πεθαίνουμε είτε στα Τέμπη, είτε στη μάντρα που κάηγε ο κόσμος, στο μάτι που κάηγε ο κόσμος. Ναι. Έτσι τώρα να σκεφτεί ο κόσμος, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θρήσκος, αυτή είναι η δουλειά του, είναι θρησκευτικός δάσκαλος, να κυβερνήσει. Μπορεί να λέει τι να κάνει. Τι να λέει, είπε, θα κάνει κλεισάκι μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, μα η ίδια. Μπορεί να ξεκινάει τέτοιο με το. Ίδια, είναι κακό να κάνει. Καθόλου. Καθόλου. και πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Αλλά εντάξει, δεν βάζουμε το Θεό για να το κάνουμε πολιτικό. Κάνουμε την Παναγίτσα μας. Αυτό. Μα η επίσημη Εκκλησία είπε όχι. Ναι. Η επίσημη Εκκλησία είπε όχι. Ότι δεν είχε καμία δουλειά η Εκκλησία με την πολιτική. Yeah. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, άρα λοιπόν για μας η μοναδική λύση είναι η Ελληνική Λύση. Έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα γιατί να κυβερνήσουμε τη χώρα. Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.